Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό που θα γίνει τελικά τη Δευτέρα στο γήπεδο της Ελευθερούπολης, στο γήπεδο του Ορφέα, ανάμεσα στον Άρη Ακροποτάμου και τον Άρη, και θα δώσουμε την καλημέρα μας εδώ από το Λίμπερο στον προπονητή της ομάδας του Ακροποτάμου, τον κύριο Βάβαλη. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Μια χαρά, όλα καλά. Τελικά θα γίνει τη Δευτέρα στην Ελευθερούπολη. Αυτό δεν αλλάζει, δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα άλλο σήμερα. Κοιτάξτε τώρα, αν και αυτό που λέμε στην Ελλάδα είμαστε όλα γίνονται, αλλά πιστεύουμε ότι θα μείνει τελικά έτσι Δευτέρα, 3 η ώρα, όπως είπατε, στην Ελευθερούπολη. Για εσάς πάντως είναι πιο κοντά από τον Ακροπόταμο Ελευθερούπολη, δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, ή όχι. Σε σχέση με τη Χρυσούπολη εννοείται. Βέβαια, γιατί η Χρυσούπολη είναι μετά την Καβάλα, ναι, 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 η Ελευθερούπολη είναι πριν από την Καβάλα. Να ξέρει και ο κόσμος που θα πάει προς τα εκεί. Ναι, ναι, είναι πιο κοντά η απόσταση. Αν και βέβαια θα ήταν το καλύτερο βέβαια να μπορούσαμε να παίξουμε στη φυσική μας έδρα, αλλά τη στιγμή που η αστυνομία δεν δίνει το OK. Και πρώτα απ' όλα εννοείται ότι προέχει ασφάλεια του κόσμου. Ασφαλώς. Και τη στιγμή που δεν γίνεται στο δικό μας το γήπεδο, έστω και της Ελευθερούπολης, τέλος καλό, όλα καλά, βρέθηκε μια λύση. Έχετε πάει να το δείτε, έχετε κάποια επικοινωνία για το τι κατάσταση είναι, σε τι κατάσταση είναι το γήπεδο, αγωνιστικός χώρος εκεί στην Ελευθερούπολη? Το γήπεδο το χρησιμοποιεί ο Ορφέας, βέβαια, που παίζει και αυτό στον ίδιο όμιλο. Ναι, δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Εγώ από ό,τι πληροφορίες συνέλεξα, μιλούν για ένα καλό γήπεδο. Εντάξει, αγωνίζεται βέβαια και ο Ορφέας, μια ομάδα γάμα εθνικής. Το γήπεδο προσεγμένοι, πολύ ωραίοι χώροι. Βέβαια, εδώ προκύπτει ένα πρόβλημα με τις καιρικές συνθήκες. Ναι. Έχουμε ενημερωθεί ότι Σαββατοκύριακο αναμένονται βροχές και εκεί αγωνίζεται η ομάδα του Ορφέα εντός έδρας. Και θα υπάρχει μια καταπώνηση. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι τη Δευτέρα του γήπεδο. Σωστά. Αλλά αυτά είναι τα δεδομένα. Ναι, σωστά. Γιατί θα έχει πατηθεί το γήπεδο, θα έχει παίξει ο Ορφέας με τον Εύρο Σουφλίου και... Σίγουρα, ναι, γιατί και μέχρι τη Δευτέρα είναι λίγο δύσκολο έως απίθανο να προλάβει να στεγνώσει το γήπεδο, να τραβήξει νερά. Θα δούμε. Ελπίζουμε να είναι σε καλή κατάσταση. Φαντάζομαι ότι. Και να μην έχουμε κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα. Εντάξει, μάλλον και εσείς και ο Άρης θα πρέπει να ετοιμαστείτε για ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Γιατί αν είναι και έτσι ο αγωνιστικός χώρος, το παιχνίδι λογικά θα πάει και περισσότερο στη δύναμη. Ναι, αν ισχύσουν τελικά όλα αυτά και οι καιρικές συνθήκες είναι έτσι, σίγουρα θα μιλάμε για ένα τέτοιο παιχνίδι, για ένα δυνατό παιχνίδι που θα κριθεί περισσότερο στις μονομαχίες, στη δύναμη και στο πάθος. Κύριε Βάβαλ, δεν βρίσκεται βέβαια τον Άρη σε πολύ καλό φεγγάρι, είναι η αλήθεια. Δεν έχει κάνει την εκκίνηση που περίμεναν όλοι, γιατί είναι το μεγάλο όνομα και το φαβορί της κατηγορίας. Έχει μόλις 2 νίκες στα 5 πρώτα του παιχνίδια στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ και μάλιστα χωρίς να έχει βγει από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη του έξοδος από τη Θεσσαλονίκη αυτή με τον Άρη Ακροποτάμου. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι θα παίξει ρόλο το κομμάτι της ψυχολογίας και το συναρτώ και με το γεγονός ότι ο Άρης έχει και ένα καινούργιο προπονητή στον πάγκο του τη Δευτέρα. Ναι, ναι, ακριβώς μιλάμε για δύο διαφορετικά ουσιαστικά δεδομένα. Γιατί το ένα δεδομένο ήταν αυτό που αναφέρατε πρώτα, ότι ο Άρης ίσως να μην ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση από την άποψη ότι έκανε μόνο τις 2 νίκες, είναι και η πρώτη έξοδος που φεύγει από τη Θεσσαλονίκη, δεν έχει τόσο καλή συγκομίδη εκτός έδρας. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι όμως που έρχεται να ισοσταθμίσει αυτά είναι το γεγονός της έλευσης του καινούργιου προπονητή, όπου πάντα, όπως ξέρετε, ένας καινούργιος προπονητής, καινούργια ψυχολογία, καινούργια δεδομένα, οι παίχτες θέλουν να αποδείξουν περισσότερα, θέλουν να δείξουν τι αξίζουν, σύν και κάποιες αλλαγές που ενδεχομένως να γίνουν στην ομάδα. Και ίσως αυτό το κομμάτι έρχεται και είναι που μπερδεύει τα πράγματα ουσιαστικά. Λένε όμως ότι είναι ένας προπονητής, ο κύριος Κάμπος, ο οποίος είναι πολύ φυσιολογικό, δεν γνωρίζει τίποτα για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Εδώ καλά-καλά, φαντάζομαι τον Άρη δεν γνώριζε από εκεί που ήταν. Έτσι δεν είναι? Δεν γνωρίζει ούτε τη δυναμική των ομάδων της κατηγορίας, ούτε τις ιδιαιτερότητες. Και πολύ περισσότερο, επειδή λείπει και 6-7 χρόνια, 6-7-8 χρόνια νομίζω από την Ελλάδα. Και αυτός θα προσαρμόζεται όπως και οι ποδοσφαιριστές. Ναι, κοιτάξτε, εγώ, επειδή είχε τεθεί και σε μένα αυτή η ερώτηση ότι δεν γνώριζε την κατηγορία όταν ανέλαβα, νομίζω ότι όταν κάποιος, αν είναι στη χώρα του, δεν έχει κάποιο πρόβλημα προσαρμογής και ιδιαιτερότητες. Και για μένα δεν είναι προσόν κάποιος να είναι πολλά χρόνια να δουλέψει προπονητής, να δουλεύει συνέχεια ΓΑΜΑ Εθνική. Σημαίνει ότι δεν έχει την εξέλιξη αυτή την αναμενόμενη, να μπορέσει να δουλέψει στις ανώτερες κατηγορίες. Αλλά πιστεύω ότι για έναν ξένο προπονητή, ο οποίος δεν γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, σίγουρα ίσως είναι μια κατηγορία με ιδιαιτερότητες και σίγουρα θα θέλει και αυτός κάποιο χρόνο να προσαρμοστεί και να δει την κατηγορία. Παρ' όλα αυτά πρόκειται για έναν έμπειρο προπονητή, τώρα δεν είναι, να μην κρυβόμαστε, οπότε εντάξει, αυτό το γεγονός ίσως θα βοηθήσει πολύ περισσότερο και από προσαρμογή και από όλες τις ιδιαιτερότητες, γιατί
ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα. Οι τακτικές, τα συστήματα, όλα οι κανόνες είναι ενιαίοι για όλο τον κόσμο. Οπότε αυτός θα θέλει να περάσει τη φιλοσοφία του, άσχετα από ιδιαιτερότητες, γιατί και ο Άρης κακά τα ψέματα είναι Άρης. Δεν θα κοιτάξει ούτε τις ιδιαιτερότητες, ούτε να προσαρμοστεί στον Άρη Ακροποτάμου, ούτε στον Ορφέα Ελευθερούπολη, ούτε σε κανένα άλλο. Θα προσπαθήσει να περάσει μια φιλοσοφία και να κοιτάζει να παίζει πάντα το δικό του παιχνίδι, γιατί αυτός θα είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Σωστά. Η αλήθεια είναι, κύριε Βάβολη, ότι αν ο Άρης είναι αυτό που λέμε και εμείς καθημερινά σοβαρός και όπως πρέπει να είναι, είναι αυτός που θα έχει το πάνω χέρι στην κατηγορία, κατά ψέματα. Είναι αυτός που είτε θα δίνει είτε δεν θα δίνει το δικαίωμα στις άλλες ομάδες. Ξεκάθαρα. Ναι, πιστεύω ότι ο Άρης και ο Πανσερραϊκός, κατά πρώτο λόγο, και κατά δεύτερο λόγο η Καβάλα, ήταν αυτές οι ομάδες που ούτως ή άλλως από την αρχή έθεσαν ξεκάθαρα το στόχο, έκαναν μεταγραφές. Εντάξει, βέβαια ο Άρης λίγο άργησε γιατί δεν γνώρισε ποια κατηγορία θα αγωνιστεί. Ναι, ναι. Αλλά ήταν αυτές οι τρεις ομάδες κατά κύριο λόγο που από την αρχή είχαν ένα πλάνο, ένα σχεδιασμό να αλλάξουν κατηγορία. Mm-hmm. Και εννοείται φυσικά αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν από την αρχή θέτεις αυτό το στόχο και κινείσαι πάνω σε αυτά τα βήματα. Mm-hmm. Ο Άρης Ακροποτάμου είναι μια ομάδα η οποία, όπως μας έλεγε και ο πρόεδρος προχθές που το φιλοξενήσαμε, έχει ένα πολύ μικρό budget, 70 χιλιάρικα όπως μας είπε. Δηλαδή, απέχει παρασάγκας από αυτά τα 600-650 χιλιάρικα του Άρη που ακόμη και για την κατηγορία φαντάζουν πάρα πολλά. Είναι μια ομάδα η οποία, φαντάζομαι, κύριε Βάβαλη, που κι εσείς είστε ένας καινούριος προπονητής στην ομάδα, γιατί την περασμένη εβδομάδα αναλάβατε. Έχει στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Εννοείται μια τέτοια ομάδα, ειδικά έτσι όπως έχει γίνει το σύστημα με 6 ομάδες να πέφτουν στην κατηγορία, σίγουρα ο πρώτος στόχος είναι η παραμονή. Mm-hmm. Βέβαια ο Άρης Ακροποτάμου πέρυσι έκανε μια καλή πορεία, ναι. Έφτασε ως την τρίτη θέση, αυτή τη χρονιά δεν ξεκίνησε καλά, αλλά αυτό δεν πρέπει μας να... ούτε να μας κρίνει τα μάτια, ούτε να μας ανοίγει. Ο στόχος παραμένει η παραμονή άσχετα και με την περσινή πορεία, άσχετα και με το κακό ξεκίνημα. Mm. Αν από εκεί και πέρα μπορέσει να έρθει λίγο πιο άνετα η παραμονή, μπορούμε να δούμε και ένα καλό πλασάρισμα, να δούμε και κάποιους νεαρούς παίχτες να μπουν ίσως πιο γρήγορα και να ετοιμαστεί ουσιαστικά βήμα-βήμα η ομάδα και για τη νέα χρονιά. Αλλά ο κύριος στόχος και το κύριο μέλημά μας είναι η πιο γρήγορη παραμονή για την ομάδα. Mm-hmm. Πάντως το παιχνίδι της Δευτέρας το αντιμετωπίζεται νομίζω διπλά. Απ' τη μια είναι και μια γιορτή, γιατί δεν είναι και μικρό γεγονός ο Άρης Ακροποτάμου να παίζει με τον Άρη, άσχετα αν δεν παίξετε στο γήπεδο. Και απ' την άλλη δεν έχετε και άγχος, δηλαδή, γιατί το άγχος νομίζω το έχει ο Άρης τη Δευτέρα και όχι ο Άρης Ακροποτάμου. Ναι, ουσιαστικά έτσι είναι. Γιατί κακά τα ψέματα, να μιλήσουμε ανοιχτά, κανένας δεν θα πει τίποτα στην ομάδα του Άρη Ακροποτάμου αν χάσει από τον Άρη. Αλλά ο Άρης θα έχει το πρόβλημα αν χάσει από τον Άρη Ακροποτάμου. Τώρα, κοιτάξτε, για μας είναι ένα παιχνίδι που μόνο όφελος μπορούμε να έχουμε, γιατί έχουμε κυρίως ποδοσφαιριστές νεαρής ηλικίας, δεν έχουμε κάποιον ποδοσφαιριστή να ξεπερνάει τα 26-27 έτη. Οπότε για μας είναι και μια ευκαιρία και να δείξουμε τους παίχτες που έχουμε, γιατί έχουμε αξιόλογους παίχτες που μπορούν να σταθούν και σε ανώτερες κατηγορίες, αλλά και εκτός των άλλων εμείς θα μπούμε μέσα να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί από αυτό το παιχνίδι, χωρίς άγχος, θα παίξουμε το ποδόσφαιρό μας και εγώ εκεί πέρα ό,τι έρθει. Βλέπω ότι έχετε στο ρόστερ και ένα χαράλαμπο προβατήδι. Έχει σχέση με τον προβατήδι του Άρη? Όχι, όχι. Από όσο ξέρω, όχι. Γιατί το βλέπω τώρα και μου κάνει εντύπωση. Λέω προβατήδης ο ένας, προβατήδης ο άλλος, μήπως έχει. Όχι, όχι. Αλλά ο Πάπης ο προβατήδης έχει παίξει αρκετές ομάδες Β' και Γ' Εθνικής. Είναι αξιόλογος παίκτης και αυτός πολύ. Προβλήματα γενικότερα δεν έχετε για το μάτς? Προβλήματα όχι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Συνεχίζουμε την προετοιμασία κανονικά, αν και λίγο... λίγο μπερδεμένα και λίγο σπαστά. Βγήκαμε λίγο εκτός πλάνου. Θα αγωνιζόμασταν Σάββατο. Mm-hmm. Το πήγαμε για Δευτέρα. Αλλά εντάξει, αυτή είναι και λίγο η ελληνική πραγματικότητα. Δεν πειράζει, αυτό δεν μας. Εντάξει, επειδή και εσείς, κύριε Βάβαλ, και ο κύριος Κάμπος αναλάβατε τώρα κοντά την ομάδα, δεν είναι κακό νομίζω να έχετε κανένα δύο μέρες παραπάνω να δουλέψετε με την ομάδα. Ναι, 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 δεν είναι κακό. Απλά ξέρετε ότι θα ήταν ακόμη καλύτερα αν ξέραμε από την αρχή ότι θα. Ότι αγωνιστούμε Δευτέρα, γιατί όταν πας στο γήπεδο, ξέρεις, την Τετάρτη και ξέρεις ότι θα παίξεις Σάββατο, προσαρμόζεις το πρόγραμμά σου, τελειώνει και η προπόνηση της Τετάρτης, μετά μαθαίνεις ξαφνικά ότι θα αγωνιστείς Δευτέρα, μόνο από αυτή την άποψη το εννοώ. Ναι, μην θέλετε να γίνουμε και Αγγλία που ξέρουν από το καλοκαίρι. Ναι, ναι, αυτό, το επόμενο. Ναι, εκεί δεν μπορούμε να γίνουμε, ναι, όντως, έχετε δίκιο. Τι να πέφτουν παρασάγκες. Πάντως πείτε μας κάτι, επειδή το ρωτάει και πολλοί κόσμος και γενικά, γιατί ο Άρης πιστεύετε δυσκολεύεται στα δεδομένα της κατηγορίας αυτό το ξεκίνημα του πρωταθλήματος τόσο πολύ? Κοιτάξτε, καταρχάς αν και έχω παρακολουθήσει τον Άρη, αλλά δεν έχω τόσο σφαιρική εικόνα. Απλά
είναι μια ομάδα που ξέρετε από την αρχή ότι θα έπρεπε να χτιστεί με στόχο να επιτεθεί, θα βρίσκει πάντα κλειστές άμυνες, ναι, θα βρίσκει πάντα ομάδες με 10 και 11 παίχτες πίσω από το κέντρο. Αυτό ήταν το ένα δεδομένο και ήταν σίγουρο ότι θα γίνει αυτό. Mm. Τώρα ο Άρης πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι άργησε λίγο με το σχεδιασμό της ομάδας, όπως είδατε. Ναι. Ήρθαν παίχτες που ξεκίνησαν να μπαίνουν τη δεύτερη αγωνιστική, κάποιοι ήρθαν χωρίς προετοιμασία. Ναι. Ήρθαν κάποιοι παίχτες σαν τον Μπόι, άργησαν και αυτός να ενσωματωθεί. Υπήρχαν και κάποιες διακοπές με το κύπελο που βέβαια βοήθησαν αυτό. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ενδεχομένως η έλλειψη κλασικού επιθετικού να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα, γιατί έχω παρακολουθήσει εκτός από τα μάτια και στιγμιότυπα σχεδόν από όλα τα παιχνίδια του Άρη, ναι, ναι, γιατί υπάρχουν. Και υπάρχει μεγάλο, διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο τελείωμα του φάσεων. Αν δείτε ότι χάνει συνέχεια πολλές ευκαιρίες η ομάδα του Άρη. Ναι, σωστά. Δημιουργεί και, αλλά χάνει και πολλές, ναι. Ναι. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, ίσως υπάρχει, θέλω να πιστεύω, ίσως υπάρχει μια υποτίμηση της προσαγωνιστικής της κατηγορίας. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι παίχτες, όπως ήταν παράδειγμα ο Σουνάς, όπως, ναι, ήταν ο Γιαννίτσης, που αγωνίστηκαν με τον Άρη και στην Α και στη Β Εθνική. Και τώρα ξαφνικά μένουν να αγωνιστούν στη Γ Εθνική. Πίστευαν ότι η φανέλα θα κερδίζει τα παιχνίδια, μάλλον. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Αν δεν, ναι, ματώσεις και αν δεν παλέψεις στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει και ο βοηθάει, αλλά δεν παίρνει παιχνίδια. Υπάρχει και ο αντίλογος όμως. Λένε ότι αν ο Σουνάς ο Γιαννίτσης και ας μην το επικεντρώνουμε, άλλοι ποδοσφαιριστές που παίξανε, και, και τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα δεν μπορούν στη ΓΑΜΑ Εθνική, τότε πού μπορούν να υπάρχουν και αυτοί που λένε το συγκεκριμένο αυτό που σας αναφέρω. Ναι, υπάρχει γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι εκτός των άλλων είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε και κάποιους παίχτες. Γιατί, ναι, φανταστείτε ότι ξεκίνησε η ομάδα με άλλους παίχτες στην προετοιμασία για άλλη κατηγορία, βρέθηκε σε άλλη κατηγορία, υπάρχει ένας κορμός 4-5 ατόμων και ξαφνικά έρχονται τη μια Κυριακή, μπαίνανε 3, την άλλη Κυριακή μπαίνουν άλλοι 2, πηγαίνεις μέχρι να προσαρμοστεί σε άλλα γήπεδα, σε άλλες συνθήκες, σε άλλο στυλ παιχνιδιού. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει, ο Άρης της Α' Εθνικής δεν ήταν αυτός που πήγαινε σε όλα τα γήπεδα, αν και η μεγάλη ομάδα ο οποίος ήταν ο κυρίαρχος και θα είχε το παιχνίδι. Ναι. Ήταν σε ένα άλλο στυλ παιχνιδιού αναμονής που βόλευε και κάποιους παίχτες. Υπάρχουν δηλαδή πολλές ιδιαιτερότητες, ειδικές συνθήκες, οι οποίες θέλουν και έτσι θέλει ένα χρονικό διάστημα και κάποιοι παίχτες ώστε να προσαρμοστούν και στην κατηγορία. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα είναι το θέμα να μείνει μεγάλο αυτό το χρονικό διάστημα και στοιχήσει. Ναι, σωστά, σωστά. Έχετε δει, γιατί ήδη ο Πανσεραϊκός είναι στο συν 4 από τον Άρη, για παράδειγμα. Ναι, και υπάρχει ήδη μια διαφορά, αλλά και η Καβάλα είναι ψηλά και οι άλλες ομάδες. Μην υποτιμούμε τις άλλες ομάδες. Πιστεύετε ότι θα έχουμε τέτοιες ανακατάξεις? Δηλαδή, βλέπουμε τον Καμπανιακό, για παράδειγμα, τώρα να κάνει μια καλή πορεία τώρα στο ξεκίνημα. Πιστεύετε ότι θα έχουμε τέτοια ξεπετάγματα από κάποιες ομάδες στην πορεία? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι θα έχουμε ξεπετάγματα στις πρώτες θέσεις, αλλά με την πάροδο του χρόνου. Πιστεύω ότι σιγά σιγά οι ομάδες που θα είναι αυτές θα διεκδικήσουν, δηλαδή ο Άρης, ναι, για μένα, ο Πασερεκός και η Καβάλα, πιστεύω ότι είναι αυτές που θα ξεχωρίσουν. Σωστά. Εκεί περίπου με το τέλος του πρώτου γύρου, γιατί θα παίζει ρόλο φυσικά και η μεταγραφική περίοδος του Δεκεμβρίου. Σωστά. Εκεί φαίνεται και μια ομάδα, οι μεταγραφές που θα κάνει, πώς θα μπορέσει να κρατήσει τους παίχτες, τα οικονομικά προβλήματα που θα χτυπήσουν κάποιες ομάδες. Γι' αυτό, ναι, πιστεύω ότι κυρίως εκεί μετά τα Χριστούγεννα θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν αυτές τις τρεις ομάδες. Και οι περισσότερες ομάδες της κατηγορίας, λογικά, κύριε Βάβαλη, δεν έχουν και πολύ μεγάλη οικονομική δυνατότητα να κάνουν προσθήκες πολλές το Γενάρη, έτσι δεν είναι? Ναι, να μην κρυβόμαστε τώρα. Η κατηγορία ουσιαστικά είναι η μη επαγγελματική. Για κάποιες ομάδες είναι εντελώς ερασιτεχνική, για κάποιους σαν τον Άρη, σαν τον Πασαργό είναι εντελώς επαγγελματική. Αλλά δεδομένα για τις υπόλοιπες ομάδες είναι ότι ζορίζονται πάρα πολλοί παράγοντες να ανταπεξέλθουν. Δεν υπάρχουν κάποιοι οικονομικοί πόροι, κάποια οικονομική βοήθεια. Και θα είναι πολύ δύσκολο το Δεκέμβριο. Δηλαδή για να γίνουν κάποιες μεταγραφές θα πρέπει, παράδειγμα, να φύγουν 2-3 παίχτες, ναι, στη θέση τους να πάρουν κάποιους παίχτες με τα αντίστοιχα ποσά και μέχρι εκεί. Μάλιστα. Ωραία, κάνα μια πολύ καλή κουβέντα. Να ευχηθώ να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Να ευχηθώ τουλάχιστον βασικά και για την υγεία των ποδοσφαιριστών και για το ποδόσφαιρο να μην είναι χάλια ο αγωνιστικός χώρος, για να μπορέσουμε, ναι, να δούμε, ναι, και λίγο ποδόσφαιρο. Και εύχομαι και καλή επιτυχία στην πορεία σας στον πάγκο του Άρη Ακρουποτάμου. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Και εγώ να ευχηθώ να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, να μην υπάρχουν προβλήματα με την αστυνομία, με τους φυλάδους, για να κυλήσουν όλα ομαλά. Και από εκεί και πέρα ο καλύτερος και ο πιο τυχερός σας κερδίσει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ, γεια σας.